Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η οικονομική έτσι, επικαιρότητα, η οποία θα μπορούσε να είναι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η αξιολόγηση του Moody's κτλ., επισκιάζεται, νομίζω, από τα τρέχοντα και τεράστια οικονομικά προβλήματα μετά την καταστροφή στην Θεσσαλία. Εσάς, έτσι, γενικά, η οικονομική σας εκτίμηση ποια είναι στον απόϊχο αυτών των καταστροφών? Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δεν θα διαφωνήσω ότι επισκιάζονται τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι μόνο η αύξηση των επιτοκίων, είναι παραδείγματος χάρη και η πιθανότητα μεγάλη η Ευρώπη να πάει σε ύφεση. Επομένως, είναι πολλαπλά τα προβλήματα στο διεθνές περιβάλλον, αλλά αυτή τη στιγμή τα τρέχοντα προβλήματα που έχουν χτυπήσει την ελληνική οικονομία, γιατί την έχουν χτυπήσει, είναι στο πάνω ράφι. Επομένως, συζητούμε για την κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα στη Θεσσαλία, τις επιπτώσεις στην οικονομία της Ελλάδος, κυρίως αν θέλουμε να δούμε οικονομικά στα δημοσιονομικά θέματα, τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής στα δημοσιονομικά, στο δημοσιονομικό σκέλος, η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση να περισσώσει ό,τι περισσώζεται, διότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είναι τεράστια. Κύριε Μελά, επειδή μιλάτε για το δημοσιονομικό που είναι πολύ σοβαρό, ανησυχείτε ότι από τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές καταστροφές εκεί θα υπάρξει δημοσιονομική ανισορροπία? Όχι, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρωταρχικό σκοπό έχει να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2023 στο 0,7. Αυτό είναι πρωταρχικός στόχος διακεγμένος από στόματα πολλών από την κυβέρνηση. Και νομίζω και ιδεολογικά η κυβέρνηση θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο για να εξυπηρετήσει το χρέος, αλλά επειδή είναι ταγμένη προς μια δημοσιονομική πειθαρχία εν ώψη της αναβάθμισης και μια σειρά άλλα πράγματα. Μπορεί να αποτρέψει έτσι κάποια γεγονότα τα οποία εικάζουν κάποιοι ότι θα μπορούσαν να είχαν πιστοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, αναβαθμίσεις δηλαδή, το γεγονός ότι αρχίζουν και μπαίνουν θέματα. Κοιτάξτε, θα δούμε σήμερα τι θα πει η Moody's. Είμαστε τρεις μονάδες, μας έχει τρεις μονάδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Θα δούμε ποια είναι. Βεβαίως υπάρχουν σκέψεις. Βεβαίως υπάρχουν σκέψεις σε αυτούς τους οίκους. Μην ξεγελιόμαστε. Διότι είναι διαφορετικό να είχες μια δημοσιονομική κατάσταση όπου τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή θα ξεπερνούσαν τους στόχους και θα είχες τη δυνατότητα να προχωρήσεις και στον επόμενο χρόνο χωρίς προβλήματα, και είναι διαφορετικό τώρα να έχεις ένα πλεόνασμα, να προσπαθείς να έχεις ένα πλεόνασμα βάσει του στόχου του 0,7, να δαπανάς, να έχεις μπροστά σου πολλές μεγάλες δαπάνες για να αναπληρώσεις τα κόστη που υπάρχουν στη Θεσσαλία. Και δεν είναι μόνο τα κόστη αυτά τα οποία μπορούν να καλυφθούν με τα 600 δισεκατομμύρια του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτά είναι για τις άμεσες ανάγκες. Μακάρι να ήταν 600 δισεκατομμύρια. Μακάρι να ήταν 600 εκατομμύρια, ναι. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και το λέω έτσι με πλήρη γνώση είναι ότι έχουμε μία καταστροφή στο βασικό συντελεστή παραγωγής, όπως λέμε στην οικονομία. Φυσικά. Στο βασικό μέσο παραγωγής, δηλαδή στο έδαφος της Θεσσαλίας. Αυτό κανένας δεν μπορεί να μας πει πότε αυτό το μέσο παραγωγής, ο συντελεστής παραγωγής, θα ξαναβρεθεί σε μία θέση έτσι ώστε να μπορέσει να αρχίσει να παράγει. Πάντως, μιλώντας με ανθρώπους από τον κάμπο και καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση μια κτηνοτροφική μονάδα μπορεί να γίνει παραγωγική μετά από 2-2,5 χρόνια αφού έχει αντικατασταθεί ο εξοπλισμός, αφού έχουν γίνει όλα, και αντίστοιχα με τις καλλιέργειες κάποιες πιο σύντομα, κάποιες πιο αργά. Δεν ορίζοντας για το επόμενο 1,5-2 χρόνια, δεν νομίζω ότι θα συνεισφέρει στην οικονομία ο κάμπος. Έτσι, άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Μετά έχει καταστραφεί το φυσικό κεφάλαιο, έχει καταστραφεί το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Πώς θα επιζήσουν? Αλλά χρωστάνε δάνεια, χρωστάνε στις τράπεζες, χρωστάνε στο κράτος. Προσέξτε, χρωστάνε δάνεια πάρα πολλά. Από ό,τι έχουμε υπολογίσει, είναι περίπου 18 με 10 δισεκατομμύρια τα δάνεια τα οποία είναι σε αυτή την περιοχή. Οι τράπεζες
Πολύ έξυπνα βγήκαν και είπαν ότι μέχρι το τέλος του 2023 δεν θα πληρώνω δόσεις. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τι πάνε, δεν θα πληρώσεις δόσεις. Ωραία, δεν θα πληρώσεις. Και μετά, ναι, τι θα γίνει. Επίσης, μια έξυπνη κίνηση εντός εισαγωγικών των τραπεζών να δώσουν αυτά τα 50 εκατομμύρια. Όταν, γιατί τη χαρακτηρίζεται ως έξυπνη? Διότι θέλει να δείξει το κοινωνικό σεβασμό, ότι είναι ευαίσθητες κοινωνικά. Μπροστά στα δισεκατομμύρια τα οποία έχουν κερδίσει το 2023 τα κέρδη τους, τα 50 δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτα. Και αν σκεφτείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στη Σλοβενία, αλλά και στην Ιταλία, καταλαβαίνετε ότι οι τράπεζες είναι ένας παραγωγικός χώρος, εντός εισαγωγικών το παραγωγικός, ο οποίος έχει πολλά κέρδη και άρα πρέπει και αυτός να συμβάλλει κατά αναλογία. Για πείτε το μας, δεν το ξέρουμε. Πώς λειτουργήσε το τραπεζικό σύστημα στις καταστροφές στη Σλοβενία και στην Ιταλία που είπατε? Το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργήσε. Το τραπεζικό σύστημα στη Σλοβενία θα υποστεί φορολόγηση. Φορολόγηση των κερδών τους. Και άρα αυτό φοβήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό, παραδείγματος χάρη, είδατε ότι ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού είπε ότι θα μπει ένα τέλος. Ένα τέλος που στην ασφάλιση των κατοικιών, χωρίς να πει, να το εξειδικεύσει, θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπουν ορισμένα χρήματα για στο ταμείο για τις φυσικές καταστροφές. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται οι τομείς που παράγουν πολλά κέρδη το 2023 και το 2022 και είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τομείς, ο ενεργειακός τομέας αλλά και ο τομέας των τραπεζών, και αυτοί πρέπει με κάποιο τρόπο να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, επειδή χάθηκε λίγο στην κουβέντα, να το ξαναπώ αυτό που είπατε, ίσως κάποιοι δεν το άκουσαν. Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, επιλέχθηκε από τα υπερκέρδη των τραπεζών ένα μέρος να φορολογηθεί και να πάει στην αποκατάσταση των υποδομών. Των ζημιών. Και εδώ μιλάμε για πάνω από 4 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο, είναι το νούμερο. Ναι, υπάρχουν τα κέρδη, είναι πολύ υψηλά. Καλοδεχούμενα τα 50 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η κυβέρνηση υπό μία έννοια απεχθάνεται ιδεολογικά τη φορολόγηση, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όταν υπάρχουν τέτοιες δυσχερείς καταστροφές, φυσικές καταστροφές, ότι κάποιος πρέπει να βάλει τα χρήματα. Ναι. Για να βάλει τα χρήματα όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, ακόμα και με ένα ευρώ, αλλά αυτοί που έχουν παραπάνω κέρδη νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουν κατά αναλογία. Ναι. Πάντως, στα διάφορα που διαβάζουμε και ακούμε και μιλάμε με ανθρώπους δεξιά και αριστερά, αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Και εγώ προσωπικά δεν το ξέρα κιόλας ότι η Σλοβενία έκανε κάτι που μοιάζει και αυτονόητο μετά την παρατήρησή σας, ότι όταν έχεις δισεκατομμύρια κέρδη, το να δώσεις και 100 και 200 και 300 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα. Κατά αναλογία. Ασφαλώς όπως όλοι. Όπως όλοι. Επομένως, νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, διότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί δηλαδή να τα βγάλει πέρα στην αποκατάσταση των ζημιών μόνο με τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με την ανακατεύθυνση στην ουσία των χρημάτων που μας ανήκαν. Ναι, γιατί καταρχάς πρώτα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση ποιος τα χάνει αυτά, πού πηγαίνουν, πού θα πήγαιναν τα έτσι. Και όλα αυτά βέβαια σε βάθος χρόνου, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για 6 μήνες, 8 μήνες, 12 μήνες, μιλάμε για 5, 6, 7, 8 χρόνια, δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Ναι, σε βάθος χρόνου. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θέλετε μια φιλοσοφική τοποθέτηση, ιστορική φιλοσοφική τοποθέτηση σε αυτό το οποίο λέτε, θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα, έχω την αίσθηση, από τότε που μπήκε στο ευρώ, έχει δώσει μεγάλο βάρος σε αυτό που στην οικονομία ονομάμε growth, μεγένθηση. Mm-hmm. Και όχι στο development, δηλαδή αυτό που λέμε ανάπτυξη. Mm-hmm. Όταν λέμε ανάπτυξη εννοούμε τη θεσμική θωράκιση, τη μελέτη του περιβάλλοντος, τα κόστη για μια σειρά άλλα θέματα, που να πηγαίνουν όλα μαζί οργανικά προς μια αναπτυξιακή πορεία. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό που είναι, ας πούμε, μια φτωχή ανάπτυξη, θα την έλεγα. Μια ανάπτυξη χωρίς το σκέλος, το θεσμικό, το κοινωνικό, το οικονομικό, το περιβαλλοντολογικό. Μια γρήγορη,
ανάπτυξη, σε μια προσπάθεια να φτάσουμε στις άλλες χώρες της Ευρώπης, νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Με βάση βέβαια... Δεν με ενδιαφέρει αν το κάνει. Με κινητήρια δύναμη την κατανάλωση, έτσι, όταν μιλάμε για μεγένθηση, η κατανάλωση η οποία δεν διασφαλίζει 70, και κάτι. 70, να σας πω παραδείγματος χάρη, η κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι γύρω στο 70%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι ας πούμε το 55-56%. Όλα τα μνημόνια, όλες οι διακηρύξεις ήταν ότι αυτή η κατανάλωση πρέπει να μειωθεί και να αυξηθεί το ποσοστό των επενδύσεων, διότι αν δεν μειωθεί η κατανάλωση και αυξηθεί το ποσοστό των επενδύσεων, θα έχουμε έλλειμμα στο συζύγιο τροχιστών συναλλαγών. Επομένως, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εξακολουθούμε να έχουμε μια κατανάλωση 70%. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Ναι. Λέω σε σχέση με τους στόχους που έχουν και πει. Ότι δεν φτάνει τέλος πάντων για να πεις ότι μια οικονομία μπαίνει στις ράγες της υγιούς ανάπτυξης, να το πω έτσι. Ναι, ακριβώς. Α, λοιπόν, θέλουμε, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να αναστοχαστούμε ότι αυτή η γρήγορη βάναυση, ανάπτυξη, μεγέθυνση της οικονομίας, μεγέθυνση της οικονομίας, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Ναι, δεν έχει τα απαραίτητα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ναι, τα οποία θα μας βάλει σε μια σταθερή πορεία. Παραδείγματος χάρη, ναι, περιφερειακή ανάπτυξη. Έχετε ακούσει τίποτα? Κάναμε τις περιφέρειες και μιλήσαμε, ποτέ εξακολουθούμε να μιλάμε για την άνισο κατανομή που υπάρχει ανάμεσα στις περιφέρειες. Ναι, παλιά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα αυτά που θέτετε. Επομένως πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα και σε μια χώρα όπου η γεωγραφία της είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη. Κύριε Μελά, θα πρέπει να κλείσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος, αλλά επειδή ανοίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να μπορούμε να το συζητήσουμε με την ησυχία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.